Γιουβέτσι με κεφτέδες, μουάμ. Τυχομαγειρέματα.gr. Υλικά: 700 γραμμάρια κιμάς, ένα πακέτο κρυθαράκι χοντρό, μισό φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, 3 σκελίδες σκόρδο, μία συσκευασία ντοματάκια, μία πρέζα ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, 6 κούπες ζωμό λαχανικών ή νερό βραστό. Ξεκινήστε με την ετοιμασία του κιμά, για να φτιάξετε τους υπέροχους κεφτέδες. Για το πώς να φτιάξετε τους κεφτέδες δείτε στην περιγραφή του βίντεο. Μισοτηγανίστε τους κεφτέδες, ίσα που να θωρακιστούν και βγάλτε τους από το τηγάνι. Ψιλοκόψτε το κρεμμύδι ή περάστε το από το μούλτι. Περάστε από το μούλτι και τα ντοματάκια. Στο ίδιο ελαιόλαδο που θωρακίσατε τους κεφτέδες προσθέστε το κρεμμύδι. Αφήστε το να μαγειρευτεί για λίγο ώσπου να γυαλίσει και συνεχίστε προσθέτοντας την ντομάτα και το σκόρδο. Αλατίστε και πιπερώστε. Ανακατέψτε και αφήστε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 5 έως 6 λεπτά περίπου, ώσπου να πήξει ελαφρά. Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου. Ρίξτε στη γάστρα ή στο ταψί το κρυθαράκι. Βάλτε το σκεύος σε αναμμένη εστία και προσθέστε τον βραστό ζωμό και τη σάλτσα. Ανακατέψτε καλά για να ανακατευτούν τα υλικά. Μοιράστε τους κεφτέδες συμμετρικά. Βάλτε στον φούρνο και αφήστε να μαγειρευτεί για μισή ώρα, από τη στιγμή που θα αρχίσει ο βρασμός. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Αν σου άρεσε το βίντεο άφησε ένα like ή ένα σχόλιο ή κοινοποίησε στους φίλους σου. Για περισσότερα βίντεο κάνε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσεις να επισκεφτείς το ηχομαγειρέματα.gr για περισσότερες συνταγές.